Με τη βράβευση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Λευκοπηγής ξεκίνησε η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο Κοβεντάριο. Το Γυμνάσιο της Λευκοπηγής, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους, απέσπασε πριν από λίγες εβδομάδες το πρώτο βραβείο πρωτότυπης μουσικής επένδυσης, ανάμεσα μάλιστα σε 300 σχολεία από την Ομογένεια, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Δημοτική Αρχή, στην έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης, αποφάσισε να απονείμει στο Γυμνάσιο της Λευκοπηγής τιμητική πλακέτα. Είναι τιμή για το Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ μεγάλη χαρά να βραβεύει νέους ανθρώπους, τα παιδιά μας που διακρίνονται σε πολύ όμορφες διαδικασίες, όπως αυτή του Γυμνασίου της Λευκοπηγής, το οποίο πήρε βραβείο, το πρώτο βραβείο για μουσική επένδυση μικρού μήκους ταινία σε διεθνή διαγωνισμό. Και πιστέψτε με, επειδή ξέρω λίγο πρόσφατα, είναι πάρα πολύ σημαντική διάκριση. Πολύ μεγάλη διάκριση και θα ήθελα πραγματικά να ακούσουμε και τη διευθύντη την κυρία Φέσου που είναι εδώ και μάλλον με δικιά της πρωτοβουλία συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά κυρίως και τα παιδιά της όπως των παιδιών για το τι σημαίνει για αυτούς αυτή η διάκριση. Κυρία, καταλάβω ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι πώς θα διατηρηθούμε περισσότερο να τιμακρύνουμε, αλλά πώς θα επιζητήσουμε το καθήκον το οποίο έχουμε όλοι μας τις βενζίνα να λάβουμε. Έχω καλό σήμερα τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο για την υγειονομία αυτή, τον αγραμμένο στους μαθητές μας. Εγώ ως πρόεδρος και όλοι οι κάτοικοι της Λευκοπηγής της Αγίας Παρασκευής της Λουλιανής αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερηφάνεια. Τα πρόσωπα τους λάμψανε όταν ακούσανε ότι το Γυμνάσιο Λευκοπηγής έχει πάρει το δεύτερο βραβείο, γιατί προηγήθηκε και ένα ακόμα βραβείο, δεν το είπε η κυρία Πέσου, σε διακοσμό ιστορίας που έκανε το Μακεδονικό Ινστιτούτο Σπουδών, πήρε το δεύτερο βραβείο πριν από 2 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι η προσπάθεια μιας ημέρας ή ενός έτους. Είναι μια συστηματική δουλειά που επιτελείται εδώ και χρόνια στο Γυμνάσιο της Λευκοπηγής. Και αυτό οφείλεται στους υπέροχους εκπαιδευτικούς που έχουμε, στην υπέροχη διευθύντη κυρία Φέσου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους αγαπητούς μαθητές. Θέλω να ευχαριστήσω και το Δημοτικό Συμβούλιο και μια και βλέπω και τον Θέμη τον Λιάκο που συνέβαλε η Δημοτική Αρχή στην καλή λειτουργία των σχολείων όσον αφορά με τον περιβάλλον. Πρωταγωνιστές της σημαντικής αυτής διάκρισης οι καθηγητές και φυσικά οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Λευκοπηγή. Λοιπόν, προκηρύχθηκε αυτός ο διαγωνισμός. Τα παιδιά με πολύ θέρμη θέλαν να πειραματιστούμε στο να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μήκους, πράγμα που ήταν παντελώς άγνωστο για μας. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι ήμασταν συνεφίλ, αλλά μέχρι εκεί. Τα τεχνικά δεν τα γνωρίζαμε. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία τη συμμετοχή. Διαβάσαμε τις οδηγίες, υπήρχαν αναλυτικές οδηγίες στο πώς γυρίζεται, τα πλάνα που έπρεπε να πάρουν τα παιδιά. Ανέλαβαν λοιπόν τα παιδιά να γράψουν το σενάριο, διαγωνιστήκαμε σε αυτό τον τομέα, στη μουσική, στην οποία πήραμε και το πρώτο βραβείο, και στο διαγωνισμό αφίσας. Και στα τρία νομίζω είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Τα παιδιά μας βέβαια προέρχονται και από άλλες διακρίσεις σε προηγούμενες χρονιές, σε άλλους διαγωνισμούς, πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό ιστορίας, ετικέτα ποιότητας σε πρόγραμμα e-twinning. Γενικά είμαστε ένα σχολείο που βασιζόμαστε σε αυτά τα παιδιά. Είναι η ελπίδα μας και είναι πολύ παραγωγικά και δημιουργικά. Φαντάζομαι ότι συντελεί σε αυτό και η εκπαιδευτική κοινότητα. Ασχολείστε ιδιαίτερα και τους δίνετε προφανώς ανοίγετε παράθυρα. Έτσι. Νομίζω ότι εμείς οφείλουμε να εμπνέουμε τους μαθητές μας, να κρατούμε ψηλά τον πύχη για να μπορούν τα παιδιά να στοχεύουν και μέσα από αυτά οι διακρίσεις να δικαιώνουν τις επιλογές τους. Τώρα έχουμε διάφορες ιδέες. Ξεκίνησε κάτι σαν κοινωνικό, δραματικό, κυρίως με τη φτώχεια. Και μετά αναπτύχθηκε μια ιστορία σε αυτό. Και αυτό. Θα ήθελες να μας αποκαλύψεις δύο στοιχεία της ιστορίας σου. Ναι, βασικά ως προς την μπλοκή είναι μια κόρη μιας αρχοντικής οικογένειας στις αρχές του 20ου αιώνα σε προδιόριστη περιοχή, απλά ήταν αρκετά πλούσια η οικογένειά της και κάνουμε μια αντίθεση με έναν φτωχό που ζούσε στους δρόμους σε φτωχικά μέρη κλπ.
η κόρη επηρεασμένη από έναν ευεργέτη που περνούσε κάθε μέρα και βοηθούσε τον φτωχό αυτόν τον ζητιάνο, ήθελε να βοηθήσει κι αυτή. Όμως μέσα από τις αντιλήψεις του αυθαρχικού πατέρα της και της θέσης της στην κοινωνία, δεν της επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, και αυτή μετά από μία διαμάχη, μία διαφωνία που κατέληξε σε κάτι πιο μοιραίο για την μητέρα της κόρης, αποφάσισε να αντιδράσει, να ακολουθήσει αυτό που ήθελε και να φύγει, να βοηθήσει το ζητιάνο και να πάρει ένα μάθημα ζωής και να συνεχίσει τελικά. Ωραία. Δυσκολευτήκαμε πολύ, πιστεύουμε, γιατί χρειαζόταν να βρούμε ρούχα, σπίτι και ιδιαίτερα χώρους για να γυρίσουμε αυτές τις ταινίες, να κάνουμε την ατμόσφαιρα να είναι λίγο πιο παλιάς εποχής. Σκεφτήκαμε στην αρχή να την κάνουμε ασπρόμαυρη, αλλά αλλάξαμε γνώμη. Η αλήθεια ήταν ένα ρίσκο και γι' αυτό την πλέξαμε. Γιατί και θέλαμε να κάνουμε μια διαφορετική ταινία και όχι σαν τις ταινίες που θέλουν οι περισσότεροι και έχουν θέμα το ρατσισμό και γενικότερα το bullying. Άβα την τεχνική επιμέλεια, αντιμετωπίσαμε διάφορα τεχνικά προβλήματα, αλλά υπήρξε μια λύση για όλα. Και με λίγα μέσα καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο σαν τελικό αποτέλεσμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πόσο κοντά ήσασταν και στο θέμα της ταινίας, αλλά και το κομμάτι των πλάνων, που έπρεπε να βρείτε μια άλλη εποχή, πώς τα συνδυάσετε όλα αυτά? Πιστεύω προσεγγίσαμε όσο μπορούσαμε το θέμα που αναλάβαμε, ωστόσο θα μπορούσαμε αρκετά πράγματα να τα κάνουμε και καλύτερα.